Περνάω σε εκείνο το θέμα το οποίο έχει προκαλέσει ανησυχία, πανικό, οργή σε 700.000 δανειολήπτες εξαιτίας της θέσης στάσης του Αρείου Πάγου που με πλειοψηφία και μάλιστα μεγάλη 56-9 δεχόμενη την εισήγηση της αεροπαγή του Κανέλα Τζαβέλα αποφάνθηκε ότι οι διαχειριστές των funds που εδρεύουν στην Ελλάδα μπορούν να ενεργούν δικαστικές πράξεις, να γίνονται διάδικοι, να προβαίνουν σε πληστηριασμούς με τη δική τους επωνυμία και όχι ως πληρεξούσιοι των ΦΑΤΣ. Οργή από την άλλη, διότι και χθες υπήρχαν δημοσιεύματα στον Αθηναϊκό Τύπο, τα οποία γύρουν θέμα ηθικής τάξης, ότι δηλαδή υπάρχουν δικηγόροι, μάλιστα η αναφορά γινόταν και στον γιο δικηγόρο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που εκπροσωπεί ένα από τα και υπογράφει κατασχετήριο που επιδόθηκε σε εγγυητή δημοσίου την προηγούμενη 5η 9 Φεβρουαρίου, είδηση την οποία είδα από το E-Ειδήσεις, για να ξέρετε και την πηγή της πληροφόρησης και τι γράφει, ποιος γράφει. Όλα αυτά τα οποία προκαλούν, όπως είπα, αυτή την μεγάλη ανησυχία, τον πανικό και την οργή των δανειόληπτων. Υπήρξε επίσης η οργή, η έντονη αντιπαράθεση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στην ουσία σταματάω για το τι σημαίνει όλο αυτό εδώ και έτσι όπως τα πράγματα δρομολογούνται και ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια, γιατί θα μας δώσει, θα σας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου από την ΕΚΠΙΖΟ. Είναι πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Κυρία Καλαποθαράκου, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα επίσης. Λοιπόν, όλα αυτά στην πράξη μεταφράζονται ως εξής, ότι ανοίγει ο δρόμος, έτσι, για τους πληστηριασμούς. Ναι, είναι ένα νομικό ζήτημα αυτό το οποίο είχε πάει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, διότι όπως είχαμε πει και όπως φαίνεται, υπάρχουν δύο νόμοι με τους οποίους έχουν γίνει μεταβιβάσεις των δανείων στα ξένα φαντς από τις τράπεζες. Είναι ο νόμος για τις τιτλοποιήσεις του 2003 και ο νόμος του 2015. Ο νόμος του 2003, με τον οποίο είχαν γίνει οι περισσότερες μεταβιβάσεις, ο κύριος όγκος των μεταβιβάσεων, διότι ήταν πιο απλοϊκός, πιο εύκολος, δεν έδινε τη δυνατότητα για διενέργεια δικαστικών πράξεων όπως διαταγών πληρωμής, πληστηριασμών, κατασχέσεων στις εταιρείες διαχείρισης. Ενώ ο νόμος του 2015 έδινε αυτή τη δυνατότητα, αλλά με τον νόμο του 2015 δυστυχώς δεν είχαν προβλέψει για να κάνουν έτσι μεταβιβάσεις, δεν έγιναν οι μεταβιβάσεις των τραπεζών στα funds. Έτσι λοιπόν η Ολομέλεια, με περισσή σπουδή, θα πω, μέσα σε λιγότερο από 10 μέρες, εξέδωσε μια απόφαση την οποία περιμένουμε να δημοσιευθεί και να δούμε το σκεπτικό, γιατί δεν έχουμε δει το σκεπτικό έτσι. Με μεγάλη πλειοψηφία, όπως πολύ σωστά είπατε, κρίνει ότι μπορούν οι διαχειριστές των δανείων να διενεργούν δικαστικές πράξεις. Άρα αυτό το επιχείρημα που είχαν οι νομικοί συμπαραστάτες των καταναλωτών για να αναστείλουν πληστηριασμούς δεν θα υφίσταται πια σε μεγάλο βαθμό, έτσι. Μετά την απόφαση αυτής της Ολομέλειας το επικαλούνταν για να ανασταλούν οι πληστηριασμοί και να κερδίσουν χρόνο. Αν υπήρχε λοιπόν μια θετική απόφαση, τότε θα ανατρέπονταν αυτό το καθεστώς και θα έψαχναν να βρουν άλλους τρόπους νομιμοποίησης των εταιριών για να διενεργούν πληστηριασμούς ή άλλων εξοδοτήσεις. Εν πάση περιπτώσει, θα κερδίσαμε χρόνο. Πράγμα που φαίνεται ότι δεν υφίσταται. Άρα αναμένουμε κύμα πληστηριασμών, διότι έχουν προσδιοριστεί πάρα πολλοί πληστηριασμοί ακόμα και για την κύρια κατοικία και όχι μόνο και για την κύρια κατοικία των ευάλωτων συμπολιτών μας. Εμείς αυτό καταγράφουμε. Και ένα σημαντικό πρέπει να πούμε είναι ότι υπάρχει παντελής απουσία θεσμικού πλαισίου για την προστασία της κύριας κατοικίας. Αυτή τη στιγμή με το νέο πτωχευτικό νόμο που ισχύει από το 20 δεν προστατεύεται ούτε η κύρια κατοικία των ευάλωτων συμπολιτών μας. Έχουν καταλυθεί τα πάντα. Άρα αν δεν υπάρξει πολιτική βούληση να θεσμοθετηθεί η κύρια κατοικία, η προστασία της κυρίας κατοικίας σε
σε αυτούς που βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία, δεν υπάρχει έλεος. Αντιμετωπίζουμε τα funds και τις εταιρείες διαχείρισης, οι οποίες απαξιώνουν εντελώς, είναι κερδοσκοπικές εταιρείες, δεν ανταποκρίνονται, παρανομούν και σε άλλα ζητήματα, στον κώδικα διοντολογίας των τραπεζών, δεν δίνουν στοιχεία, δεν ανταποκρίνονται στις εξοδικαστικές ρυθμίσεις τις οποίες προτείνουμε. Ο σκοπός τους είναι να εκπληστηριάσουν τα ακίνητα και να πάρουν τα χρήματα, ζεστό χρήμα, σύντομα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να ελεγχθούν αυτές οι εταιρείες, πρέπει να γίνονται εξοδικαστικοί συμβιβασμοί και κυρίως, επαναλαμβάνω, πρέπει να προστατευτεί η κύρια κατοικία με νόμο, να επανέλθει ο νόμος 3869, ο νόμος Κατσέλη, επικαιροποιημένος, ώστε αυτοί που βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία να μπορούν να διατηρήσουν το σπίτι τους, λαμβάνοντας υπόψη το εισόδημά τους, διότι το εισόδημα των καταναλωτών με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δεν λαμβάνεται πουθενά υπόψη. Μάλιστα. Μόνο η αξία του ακινήτου. Μάλιστα. Αυτό που προβληματίζει και έχει δημιουργήσει τον πανικό, τουλάχιστον αυτό κατέγραψα και στην χθεσινή ημέρα μιλώντας με δανειολήπτες που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση και ζητούν παραπάνω διευκρινήσεις για να ξέρουν τι γίνεται, αλλά είπατε ότι περιμένουμε να καθαρογραφεί και η υπόθεση και ποιους αφορά. Είναι η σπουδή με την οποία βγήκε αυτή η απόφαση, γιατί σε άλλες περιπτώσεις είπανε καθυστερούν και μήνες, ενώ τώρα μέσα σε χρόνο πολύ σύντομο μάλιστα βγάζουν προς τα έξω πριν καθαρογραφεί μια απόφαση, και αυτό μας προβληματίζει πολύ περισσότερο και μας φοβίζει πολύ περισσότερο. Έτσι είναι, εμείς συντασσόμαστε με τη γνώμη της μειοψηφίας, που είναι εξαιρετικά μικρή η μειοψηφία. Θέλουμε να δούμε το σκεπτικό της απόφασης, το πιο σκεπτικό, και είναι απορίας άξιον αυτό που είπαμε, ότι είχαν κατατεθεί 30 υπομείγματα. Πότε πρόλαβαν να τα διαβάσουν, να τα μελετήσουν, να βγει αυτή η απόφαση? Δηλαδή, μας δημιουργεί έτσι σοβαρές υπόνοιες και υποψίες τι θα γίνει και τι έχει γίνει στην έκπτωση αυτή τη απόφαση. Μάλιστα. Κυρία Καλαμποθαράκου, σας ρωτώ το εξής, εφόσον μπορείτε να τους απαντήσετε. Αφορά πόσο παλιές υποθέσεις πληστηριασμών, λένε κάποιοι. Εμείς είμαστε σε μια διαδικασία που βρισκόμαστε σε μια δικαστική διαμάχη, ή έχει ακυρωθεί ο πληστηριασμός ο πρώτος του σπιτιού μας, πάμε σε δεύτερη δίκη, περιμένουμε εντός αυτού του χρόνου του 2023. Αφορά το σύνολο των δανειοληπτών ή για υποθέσεις από μια ημερομηνία και μετά, το 2015 ας πούμε, που αναφέρατε με το δεύτερο νόμο? Όχι, όχι. Αφορά σχεδόν το σύνολο των οφειλετών που έχουν προγράμματα πληστηριασμού, γιατί όπως είπα... Ακόμα και αν έχουν μια πρώτη απόφαση που μπορεί να είναι ακυρωτική. Ακυρωτική απόφαση αλλάζει το θέμα. Κυρίως αποφάσεις αναστολής είχαν. Mm-hmm. Όχι τόσο ακυρωτικές. Mm-hmm. Αποφάσεις αναστολής των πληστηριασμών. Με ανακοπές δηλαδή που γίνονται από τους νομικούς συμπαραστάτες, ζητείται για κάποιους λόγους η αναστολή, και ένας λόγος της αναστολής ήταν αυτός. Δηλαδή ότι δεν νομοποιείται η εταιρεία να προβαίνει σε πληστηριασμό. Μάλιστα. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι αφορά, εκτίμησή μου είναι, το σύνολο των εκκρεμών πληστηριασμών, διότι όπως είπα είχαν μεταβιβαστεί με το νόμο του 3, επειδή ήταν πολύ πιο απλές οι διαδικασίες, και όχι με το νόμο του 15 που τους έδινε τη δυνατότητα. Μάλιστα. Οπότε όλοι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και όλοι ψαγμένοι, θέλετε να πείτε αυτή την ώρα, να το ξαναδώ. Εάν έχουν στα χέρια τους διαταγή πληρωμής ή πληστηριασμό, θα πρέπει αμέσως να απευθύνονται στο νομικό τους συμπαραστάτη. Αλλά κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει... Για να προμολογήσει όποιες δικαστικές ενέργειες μπορεί να υπάρξουν. Αυτή η δικαστική ενέργεια για την αναστολή μας αφαιρέθηκε αυτή τη στιγμή, έτσι, με την πρόσφατη απόφαση. Θα πρέπει να βρουν άλλες διαδικασίες για να υποστηρίξουν την όποια αναστολή. Μάλιστα. Γνωρίζουμε αν τα περισσότερα δάνεια έχει υποθεί προέρχονται από επιχειρήσεις ή αν έχει να κάνει μόνο με δάνεια για τα σπιτιά?
Όχι, δεν γνωρίζουμε σε τι ποσοστό είναι. Πάντως είναι κατοικίες και επιχειρηματικά δάνεια, αλλά είναι μεγάλος και ο όγκος των κατοικιών. Εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε σαν εκπιζό και καταγράφουμε είναι ότι έχουμε αρκετούς πληστηριασμούς για ευάλωτα νοικοκυριά, για κατοικίες δηλαδή που είναι μικρές, που η αξία τους είναι χαμηλή, 17.000 σε κάποια επαρχιακή πόλη, και βγαίνει στον πληστηριασμό από μια εταιρεία, από ένα φαντ, για 12.000 οφειλή του καταναλωτή, ο οποίος είναι και ευάλωτος. Έχουμε πετύχει μια προσωρινή αναστολή, αλλά θα επαναπροσδιοριστεί το πρόγραμμα πληστηριασμού και μετά από κάποιους μήνες, εάν δεν μπορέσει να βρει όλα τα χρήματα, που είναι και αυξημένα βέβαια, διότι δεν είναι μόνο το οφειλόμενο ποσό, είναι και δικαστικά έξοδα με τα οποία επιβαρύνεται ο καταναλωτής και είναι σημαντικά, είναι και οι τόκοι. Και ασφαλώς το ποσό αυτό είναι αρκετά μεγαλύτερο. Ωραία. Κρατάω την πληροφορία που μας δώσατε, γιατί είναι όλοι ψαγμένοι και υπάρχει μεγάλος φόβος και ανησυχία στην αγορά, ότι κατά την εκτίμησή σας, αλλά μέχρι να δείτε καθαλογραμμένη αυτή την απόφαση του Αερίου Πάγου, θα πρέπει να αφορά το σύνολο των υποαναστολή πληστηριασμών, όχι όπου υπάρχουν ακυρωτικές αποφάσεις, τουλάχιστον αυτό γνωρίζετε μέχρι στιγμής, έτσι? Ναι. Ναι, ναι. Ωραία. Και αυτών που επίκειται έτσι να προσδιοριστούν ή έχουν προσδιοριστεί και δεν έχουν κοινοποιηθεί. Γι' αυτό είπα ότι οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να αδρανούν. Θα πρέπει όταν λαμβάνουν κάποια απόφαση δικαστηρίου, είτε αφορά πληστηριασμό ή κατασχετήριο ή διαταγή πληρωμής, αμέσως να απευθύνονται στο δικαστικό του συμπαραστάτου. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Καλαποθαράκου, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημερίζω τον πρόεδρο της ΟΕΒΕΝΗ. Κύριε Λεκάκη, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κυρία Βιγεράκη. Ποια είναι η δική σας η εικόνα και τι είναι αυτό που παρακάτω ενδεχόμενα σαν εξέλιξη μπορεί να υπάρξει και για εσάς? Η δική μας εικόνα, κυρία Δουλγεράκη, και έχουμε και από ένα διοικητικό συμβούλιο στην Αθήνα, είναι καταρχήν αυτά που αναφέρατε και πριν. Μας φαίνεται πως πολύ αξιαπερίεργο το ότι ο Άριος Πάγος, παρότι ξέρουμε ότι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα παίρνει αρκετά χρόνια, 2, 3, 4, 5, σε 8 μέρες μέσα έβγαλε μια απόφαση, η οποία δεν ξέρουμε κατά πόσον. Όχι, δεν ξέρουμε. Μάλλον ξέρουμε ότι πλήττει σχεδόν το σύνολο των δανειοληπτών που έχουν τα δάνειά τους πάρθει από φανς. Όταν λέτε... Ναι, πείτε το, συμπληρώστε το, παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, οι οποίοι τα περισσότερα, από ό,τι γνωρίζουμε, περισσότεροι επαγγελματίες χρωστούν δάνεια, τα οποία είτε είναι εξυπηρετούμενα είτε μη εξυπηρετούμενα, έχουν μεταφερθεί σε φανς για τον Α ή Β λόγο από τις τράπεζες, οι οποίες θέλαν να απεμπολίσουν αυτό το μεγάλο κεφάλαιο των δανείων στις πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις που εκπροσωπούμε εμείς. Και δυστυχώς, όπως ακούγαμε πριν από λίγο την κυρία Καλαποθαράκου από την Εκπιζό, το μεγάλο ζητούμενο είναι ότι βάλλονται με και ευάλωτα νοικοκυριά για δάνεια, όπως μας είπε, μέχρι 17.000, και εκεί δεν ξέρουν πώς θα αντιμετωπιστεί όλο αυτό το θέμα. Όταν λέτε ότι έχετε διοικητικό συμβούλιο στη ΓΕΣΕΒΕ, εννοείται για το θέμα αυτό? Ήταν και θέμα και αυτό. Α, έγινε αυτό το διοικητικό συμβούλιο. Δανείων, βέβαια, ναι. Βέβαια. Και το θέμα των κόκκινων δανείων, τα οποία, μάλλον το θέμα του Αρείου Πάγου, το οποίο ήμασταν και εμείς μαζί με τον Γρηγόρη σύγχρονο της Αθήνας, είχαμε κάνει παράσταση διαμαρτυρίας για το θέμα αυτό, γιατί δεν συμφωνούσαμε με την όλη διαδικασία. Γιατί είναι όλα αυτά τα προηγούμενα που αναφέρατε, κυρία Λουγεράκη, δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα λειτουργούμε με κανόνες και με όρους με όσους έχουν μάλλον το μεγάλο κεφάλαιο και όχι αυτούς που προσπαθούν να σώσουν τη χώρα και σε αυτούς που όλα τα προηγούμενα χρόνια και τα χρόνια των μνημονίων αλλά και τα χρόνια της πανδημίας ζητήθηκε από την πολιτεία να βάλουν πλάτη έτσι ώστε να στηριχθεί η οικονομία της χώρας. Κύριε Λεκάκη, είπατε ότι το μεγάλο πλήγμα έρχεται από την επιχειρηματική ομάδα, παραγωγική ομάδα, για τον εξής λόγο, ότι και στα χρόνια της πανδημίας και με τις απανωτές κρίσεις υπήρξαν και συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα.
είναι κάτι που έχει να κάνει μόνο με την Κρήτη, γιατί επικαλέστηκα και την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης και τα λεγόμενα της κυρίας Αμελάκη πριν από αρκετές μέρες, ότι ξέρετε στην Κρήτη το μεγάλο το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες, η επιχειρηματική κοινότητα αυτή την ώρα, ή έχει να κάνει πανελλαδικά με την επιχειρηματική κοινότητα? Πανελλαδικά, κυρία Δουγεράκη, με την επιχειρηματική κοινότητα, γιατί να μην ξεχνάμε ότι μπορεί, ναι μεν και εμείς βέβαια δεν συμφωνούμε με αυτό ότι βάλω τα νοικοκυριά θα πρέπει να χάσουν σήμερα το σπίτι τους, αλλά αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες, εκτός ότι βγάζουν την επιχείρησή τους σε πιστηριασμό, τους παίρνουν και, όλα τα, και όλη την περιουσία τους από εκεί και πίσω, δηλαδή και την πρώτη τους κατοικία και αν έχουν και ακόμα και ένα χωράφι. Άρα καταλαβαίνουμε σε πόσο πιο δύσκολη κατάσταση βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες. Δηλαδή αύριο το πρωί βγαίνει η επιχείρησή τους σε πιστηριασμό μαζί με το σπίτι τους, μαζί με οτιδήποτε περιουσιακό στοιχείο έχουν από, από τα συγκεκριμένα funds. Μπορείτε ως ο Ευενίος Γεσεβέ, ως Γεσεβέ, ως ο Ευενή, κάπως να βοηθήσετε, έχετε αποφασίσει να κάνετε από κοινού πράγματα? Βεβαίως, κύριε Αντουγεράκη, το πρώτο κίνηση που θα κάνουμε είναι ότι θα πρέπει άμεσα θα διαμαρτυρηθούμε στην πολιτεία για όλη τη διαδικασία που έχει ακολουθήσει το προηγούμενο διάστημα, πιστεύοντας ότι χρειάζεται από την πολιτεία να πάρθει μεγάλη απόφαση, έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να σώσουν τις επιχειρήσεις τους και τα σπίτια τους. Γιατί υπάρχουν αρκετοί μηχανισμοί, όπως είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος δεν λειτουργήσε ποτέ στην πράξη. Και όλοι οι υπουργοί έρχονται εδώ πέρα και συζητάνε και λένε ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι ο μηχανισμός που μπορεί να σώσει και τις επιχειρήσεις και τα σπίτια. Αλλά στην πράξη ο μηχανισμός αυτός δεν λειτουργεί. Θα πρέπει λοιπόν να πάρθουν σήμερα πολιτικές αποφάσεις οι οποίες θα δώσουν τη δύναμη στο μηχανισμό αυτόν που έχει δεσμοθετηθεί από την πολιτεία να μπορέσει να βοηθήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Η κατάσταση είναι τραγική όταν ακούμε ότι σε πρώτη φάση πάνω από 160.000 πληστηριασμοί θα ξεκινήσουν μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία ήταν, θα έλεγα, καταπέλτης εναντίον των οικοκυριών, όταν θα βγουν σε σφυρί ακόμη και πρώτες κατοικίες, ακόμη και προστασίες που υπήρχαν με τον νόμο Κατσέλη και αυτές κινδυνεύουν να βρεθούν στον αέρα, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση που θα έρθουμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη περίοδο με μια διευκρίνηση που έκανε η κυρία Κολοποθαράκου, ότι πολύ περισσότερο, γιατί υπήρξε σχετικό ερώτημα, αφορά τους σε αναστολή πληστηριασμούς και όχι ακίνους οι οποίοι έχουν μπει σε ακυρωτική διαδικασία, τουλάχιστον όπως γνωρίζουν μέχρι σήμερα, διότι δεν μπορούμε να ξέρουμε τα παραθυράκια και η απόφαση με την απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου, εάν δεν την δουν καθαρογραμμένη, τι ακριβώς μπορεί να περιλαμβάνει, έτσι. Ωστόσο όμως έχει σκληρύνει πάρα πολύ η στάση των εταιριών που έχουν πάρει τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Ήδη έρχονται πολλά παράπονα από ανθρώπους που έρχονται στο εργατικό κέντρο, όπου δηλώνουν ότι έχουν σκληρύνει και ακόμη τους ζητάνε να διακοπεί και ακόμη και ο τρέχον διακανονισμός που υπάρχει και ζητάνε ακόμη περισσότερα χρήματα. Βλέπουμε δηλαδή μια κατάσταση που έχει δυσκολέψει. Ήδη έχουμε ενημερώσει σε κεντρικό επίπεδο τη ΕΣΕΕ και η ΕΣΕΕ σε κεντρικό επίπεδο περιμένουμε ότι μας έχουν πει ότι θα υπάρξει μια παρέμβαση, γιατί θα βρεθούν, επαναλαμβάνω, σε πάρα πολύ δύσκολη θέση πολλά νοικοκυριά. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα μνημονιακά της πανδημίας, ο κόσμος έχασε τις δουλειές του, επιχειρήσεις μικρομεσαίες κλείσανε, βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση και πρέπει να πάρουν και αυτοί μια ανάσα να συνεχίσουν προς όφελος και δικό τους, αλλά και προς όφελος και δουλειά και της εθνικής οικονομίας. Να μπαίνουμε σε πληστηριασμούς, αυτό δεν βοηθάνε σε τίποτα. Θα πρέπει και οι τράπεζες που έχουν στηριχτεί επανειλημμένα από τον Έλληνα φορολογούμενο να ρίξουν νερό στο κρασί τους, όπως και η κυβέρνηση να πάρει μέτρα τα οποία να προστατέψουν ιδιαίτερα την πρώτη κατοικία και ιδιαίτερα, όπως είπατε πολύ σωστά, περιπτώσεις που για λίγα ευρώ, για λίγα χιλιάδες ευρώ, κάποιοι άνθρωποι θα κινδυνεύσουν να χάσουν την περιουσία τους. Αυτό που μας είπε η δικηγόρος, η κυρία Καλοποθαράκου από την Εκπιζώ, είναι ότι αυτό το οποίο ζητείτε είναι να γυρίσουμε στο νόμο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή, ζητείτε επίσημα για να προστατευθούν οι δανειολήπτες, οι ευάλωτοι δανειολήπτες, η πρώτη κατοικία. Γιατί δεν υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας αυτή την ώρα. Ακριβώς. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο κινούμαστε κι εμείς.
ότι πρέπει ιδιαίτερα να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Και αυτό θα δείτε δεν είναι μόνο οι φορείς των εργαζομένων, είναι και φορείς των εργοδοτών που κοιτούν, γιατί και αυτοί έχουν ιδιαίτερα μικρομεσαίοι επιχειρηματίες πάρα πολλά προβλήματα και εμείς δεν θέλουμε να κλείνουν επιχειρήσεις γιατί κρατάνε θέσεις εργασίας. Αυτό είναι και ντόμινο, γιατί ντόμινο εξελίξεων. Άρα λοιπόν πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα προστασίας, θα έλεγα, των δανειοληπτών. Μάλιστα. Όλα αυτά σε εξέλιξη και από τη δική σας την πλευρά, διεκδικητικά τουλάχιστον, όπως μας λέτε, για την προστασία των δανειοληπτών και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Κύριε Βοριά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Από τον 984.